Πρέπει να σε υπενθυμίσω ότι επί 70 έτη μετά το 1204, λίγο λιγότερο μερικές δεκαετίες, οι Κωνσταντινούπολοι διοικούνταν από δυτικούς. Είχαν βάλει δικούς τους σε οργανισμούς φορείς οι δυτικοί, αφού την άλλωσαν την πόλη, τα σταυροφορία, οι δυτικοί. Οι φίλοι μας περιμέναν να μας βοηθήσουν. Άλλωσαν την πόλη 1204, βάλαν δικούς της και την ξεγύμνωσαν, την ξετύλαξαν. Δεν άφησαν ούτε άγαλμα. Το ίδιο κάνουν και οι δυτικοί σύμμαχοι μας σήμερα. Από το 2012 μέχρι και σήμερα που μας πέρασε τα μνημόνια, λαιλατούν την Ελλάδα. Λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια φεύγουν και πάνε σε χέρια ξένων. Και διοικείται η Ελλάς από ξένους. Από επιτροπία. Όπως έγινε το 1204. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι έγινε στην πορεία μετά το 1204. Καταστράφηκε η Κωνσταντινούπολη, ουσιαστικά αποδυναμώθηκε, συρρυκνώθηκε το Βυζάντιο και στο τέλος, σαν όριμο φρούτο, έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Λέει, λατείται από τους ξένους η Ελλάδα, της έχουν πάρει όλη τη δημόσια περιουσία και αποδυναμωμένη οικονομικά, πολιτικά και σε ισχύ, είναι ένα όριμο φρούτο που θα οδηγηθεί πολύ χωρίς πόλεμο στον ακροτηριασμό της. Προσπαθώ να κάνω παράλληλες διαδρομές ιστορίας για να καταλάβετε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και προσπαθώ να το καταδείξω στο μυαλό των ορισμένων που δεν καταλαβαίνουν. Γιατί ο πολιτικός δεν σημαίνει ούγκα, ούγκα, ούγκα και ορμάω και δέρνω και σκοτώνω. Πολιτική δεν σημαίνει μόνο μιλάω στη Βουλή. Πολιτική σημαίνει έχω αποκρισταλώσει άποψη ο ίδιος και ξέρω πώς θα κινηθώ. Δεν ξέρω τι λέω. Δεν λέω ανοησίες. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, μόνο για αυτή.